περίφραξη της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα κοσμούν από τις 20 Ιουνίου και έως τις 11 Ιουλίου φωτογραφίες από την Νάξο που δημιούργησαν παιδιά και έφηβοι. Η φωτογραφική έκθεση Νάξος 1318, The Photo Exhibition, αποτελεί μέρος της πολιτιστικής πρωτοβουλίας «Μια βραδιά κάτω από την ελιά», η οποία εγκαινιάστηκε στον κήπο της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα, ενώ βασικός χορηγός της είναι και η ασφαλιστική εταιρεία Generali. Οι φωτογραφίες που θα βρίσκονται στην εξωτερική περίμετρο της Πρεσβείας προέρχονται από το εργαστήρι Naxos Photo Lab που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι στην Νάξο με τη συμμετοχή εφήβων και νέων 13 έως 18 ετών του νησιού γύρω από τη θεματική της ανάδειξης των δεσμών που δημιουργήθηκαν μεταξύ Νάξου και Ιταλίας κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Let me congratulate Mr. Policreti and Mrs. Calligiani for the efforts in making this idea a reality and for involving us in this project. Unfortunately, I haven't had the chance to visit Naxos so far. But now, after seeing these wonderful photographs, I'm even more determined to explore the island, which I know has so many connections with Venice. Είμαι πολύ περήφανη για αυτήν εδώ την εκδήλωση. Θεωρώ ότι είναι μια γέφυρα η οποία ενώνει, μας ενώνει μέσω της πανανθρώπινης γλώσσας της τέχνης με τον υπέροχο μαγικό κόσμο των παιδιών. Μπορούμε μέσα από τις εικόνες των παιδιών να δούμε τον εσωτερικό τους κόσμο, να παρατηρήσουμε και να αφουγκραστούμε καλύτερα, να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα όλα αυτά τα οποία εμπνέουν τα παιδιά μας, τα συγκινούν και ενδεχομένως τα προβληματίζουν. Ταυτόχρονα είναι μια γέφυρα η οποία ενώνει την Άξο με την πρωτεύουσα. Όλοι οι διαβαίνοντες στην Βασιλής της Σοφίας έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα έργα των παιδιών, να θαυμάσουν την Άξο. Και ταυτόχρονα είναι μια γέφυρα με έναν πολιτισμό, με μια χώρα με εξαιρετικό πολιτισμό, με την Ιταλία, με την οποία η Νάξος έχει ιστορικούς δεσμούς οι οποίοι χάνονται στην αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Νάξοι και Χαλκιδείς ίδρυσαν τον 8ο αιώνα την αρχαία Νάξος στην Σικελία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, ενετοί κατακτητές κατέκτησαν τα νησιά μας, αλλά υπήρξε ένας πολιτιστικός διάλογος μεταξύ των δύο κοινοτήτων, από τον οποίο προέκυψαν όμορφα πράγματα, μνημεία τα οποία κοσμούν το νησί μας. Χαίρομαι λοιπόν γιατί η τέχνη σήμερα αποδεικνύεται ότι ενώνει. Σήμερα βλέπουμε μία επιλογή φωτογραφιών, στιγμιοτύπων από ένα από τα πιο σημαντικά brand name του Αιγαίου. Και νομίζω ότι είναι μία καλή ευκαιρία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να προωθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους προορισμούς μας. Διότι το να προωθείς την Άξο στην Ιταλική Πρεσβεία, άρα εμέσως στην Ιταλική αγορά και μάλιστα μέσα στο σπίτι σου, μέσα στην Αθήνα, αυτό είναι μια πολύ σημαντική και πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, την οποία ο ΕΟΤ φυσικά στηρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και συγχαίρει όλους τους συντελεστές. Τώρα όσον αφορά τον τουρισμό, το πρώτο πεντάμινο του έτους έχει κλείσει με μια αύξηση των αφήξεων της τάξης του 20% στα περιφερειακά μας αεροδρόμια και με μια άνοδο της τάξης του 50% στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Είναι μια εξαιρετική επίδοση αυτή, ειδικά μετά το 2022, όπου επίσης είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Παρακολουθούμε πολύ στενά το πώς εξελίσσεται το spending των επισκεπτών μας. Θέλουμε να αυξηθεί το spending των επισκεπτών, δεν είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλό και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας να μπορέσουμε να κρατήσουμε βιώσιμους τους προορισμούς μας. Και το παράδειγμα της Νάξου είναι πραγματικά ένα παράδειγμα ενός βιώσιμου προορισμού, ο οποίος μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες σχεδόν όλο το χρόνο και πολύ υψηλού εισοδηματικού επίπεδου. Λοιπόν, όντως είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση. Προσωπικά ενεπλάκη σε αυτό με διάθεση έτσι να μάθουν κάποια πράγματα για τη φωτογραφία τα παιδιά και μου άρεσε πολύ και το πόσο πολύ τα αγκάλιασαν, αλλά κυρίως η χρονική περίοδος. Η Νάξος είναι ένα πολύ τουριστικό νησί. Την περίοδο που έκανα εγώ συγκεκριμένα μάθημα ήταν Δεκέμβριος, που σημαίνει ότι το νησί ήταν άδειο από τουρίστες και είναι κάτι που μου κεντρίζει το ενδιαφέρον και εμένα προσωπικά ως φωτογράφος. Οπότε προσπάθησα να πω στα παιδιά να ανακαλύψουν τον τόπο τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οπότε μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα δικαίωσε και τα παιδιά
και εμένα, αν μπορείς να πεις, σαν καθηγητής. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, με μια ωραία αίσθηση είτε μοναξιάς είτε διαφορετικής, πώς να το πω, κατεύθυνσης για το πώς φαίνεται το νησί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η General είναι ένας οργανισμός ο οποίος πιστεύει ότι ο πολιτισμός είναι ο βασικός κώδικας επικοινωνίας ανάμεσα σε μια εταιρεία και στις κοινωνίες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται. Οπότε για μας ήταν πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ευκαιρία να συνδεθούμε με την Ιταλία, από την οποία προέρχεται η μητρική μας εταιρεία, και να συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια των νέων παιδιών κυρίως να συνδέσουν το νησί τους με την Ιταλία. Ήταν για μας πολύ μεγάλη χαρά και ευχαριστούμε πολύ την Ιταλική Πρεσβεία και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ.